Ναι, για τα τραπεζοκαθίσματα. Έχουμε και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Εγώ και δεν το αναφέρω. Πριν λίγο, στις 6.30 ώρα, εμείς η Ποτήλια και το Καφενείο μας γράψαν να μας κάναμε μήνυση. Πριν μια ώρα περίπου. Σήμερα. Τώρα, πριν από πώς σας ξέρει. Ήρθαν πριν λίγο να γίνεται το περιπολικό απ' έξω. Αντιδήμαρχε, αντιδήμαρχε, γι' αυτό. Θέλω να κάνουμε τοποθέτηση στο τέλος. Ωραία. Εάν έχουμε κάποια πληροφορία, εδώ είναι για ωράριο ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωράριο. Όχι. Ωράριο. Ναι. Για τις άδειες. Α, δεν υπάρχουν άδειες. Τραπεζοκαθίσματα. Δεν έχετε άδεια κατάληψης κοινόπισης χώρου. Α, εντάξει, εντάξει. Θα απαντηθεί. Ένα λεπτό, θα απαντηθεί. Να πω κάτι. Είναι λόγω Θεού. Για το... Ας με συγχωρέσει ο αντιδήμαρχος, γιατί είναι και φίλος, για το ποσό... Για το ποσό συμφωνείτε. Πώς είναι το ποσό στην Πρέβεζα, συνάδελφοι? Για... Το ποσό που πληρώνουμε σαν Δήμος είναι 43 ευρώ και σαν λιμενικό ταμείο στην παραλία, η πρώτη γραμμή της πόλης πληρώνει 24 ευρώ. Και εμείς σαν Δήμος δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε άδεια ανάπτυξη των πεδιοκρατισμάτων. 43 ευρώ στο τετραγωνικό. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγουν να μας γράψουν ένα άδεια από την παραλία και μέσα. Και πριν μια ώρα η αστυνομία που ήταν στη Μαρία μπροστά τώρα και μπροστά στο Γιώργο, ο αστυνομικός μου λέει την εβδομάδα θα βγούμε να γράψουμε για τα προκαθίσματα. Μελτάς είναι εκτός. Στην Καλκιδική σας λέω ότι είναι 10 ευρώ το τετραγωνικό. Αντιδήμαρχε, να το δούμε τουλάχιστον. Ναι, ωραία, λίγο Μίτσο. Να ακούσουμε λίγο τον αντιδήμαρχο και τον ευχαριστούμε καταρχάς και με τις δυο του ιδιότητες εδώ. Και είναι αυτό που είπαμε πριν και με την ΑΕΠ, ότι δεν έκαναν αύξηση, μας έχουν 5 χρόνια το ίδιο τιμολόγιο, μας κάνουν αφήνει την τιμή. Ναι. Λοιπόν. Λίγο να... Λίγο το... Παιδιά! Κώστα! Κώστα! Όσοι να ξέρουν, λέγομαι για τον Λάδος Ευάγγελος, που είναι δημοτικός σύμβουλος. Και να είμαι αντιδήμαρχος από την περίοδο εγώ. Βέβαια, εδώ δεν είμαι σε αυτή την ιδιότητα. Και πρόεδρος στην ποιότητα ζωής. Είμαι από αυτήν την ιδιότητα, πρόεδρος της ποιότητας ζωής. Όσοι δεν την ξέρουν, είναι μια επιτροπή εφάμενης οικονομικής επιτροπής που ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας, εκεί πάντα τα τραπεζοκαθίσματα και οι καμνιστικές διατάξεις θα σου τα πούμε. Και αντίστοιχα θέματα, έτσι, πολεοδομικά κλπ. Επίσης, δίνουμε πρόκληση αδειών, που στην ουσία, όσοι γνωρίζετε, είναι με 2-3 άλλες διαδικασούλες ή και οι άδειες οι τελικές, στα εκτός, στα καταστήματα, γενικού ενδιαφέροντος, εκτός δημοτικής κοινότητας. Τα εντός δημοτικής κοινότητας τα κάνει η τοπική κοινότητα, έτσι, πρόεδρε του κ. Νικόλο, Σάφη, λόγω κάποιων ιδιαιτεροτήτων να ασχολείται τώρα. Κλπ. Άρα κάνουμε το ίδιο πράγμα με τη δημοτική κοινότητα, άρα θα βοηθήσουν και τη δημοτική κοινότητα και η κοινότητα εμάς. Εδώ θα περισσότερο για να ακούσω, έτσι. Βέβαια, βρέθηκα σε μια περισσότερο συνεγκαλιστική λίγο συζήτηση που έγινε, γιατί ας πούμε περίμενα να δω ορισμένα πράγματα με νομοθεσία, δηλαδή περίμενα προτζέκτορες. Αυτό που λέμε το λέει το τάδε άρθρο, η τάδε διάταξη, έτσι. Θα σας στείλουμε όλα. Όχι, δεν θα στείλετε σε μένα. Όχι, ενώ θα σας στείλουμε τα υπομνήματα, είτε για τη μείωση των τιμών, για την παράταση ορολογίου, εμείς θα τους στείλουμε αυτόματα. Θα έχουμε πλήρη φάκελο και αρχείο του Πασκεδί. Κύριε Αντιδήμαρχε, ναι, στην περιοχή. Όλο όκτωρο. Ήδη οι σύλλογοι τα έχουν. Ναι. Βλέπω όμως δεν τα γνωρίζουν τα μέλη. Γιατί ρωτάνε πράγματα. Εντάξει. Οι συνάδελφοι. Απλά δεν με ενδιαφέρει να κοινωνήσει τον άλλο. Λειτουργούν με τα στήματα και θα τα ρωτήσουμε όλοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, φεύγοντα από το άλλο, δεν είμαι σίγουρο ότι όχι, δεν είναι περίπου κάποια ευθύνη σε εσά. Δεν ξέρει ακριβώ τι μπορεί να παίξει μουσική να παίξει στο μαγαζί. Είμαι σίγουρο γι' αυτό μου είχα σε αυτό το κλάδο να έχουν τα στοιχεία να τα συζητάμε. Άρα, ήρθαμε την επόμενη φορά με πιο εξειδικευμένε εισηγήσει και πολλή πλευρέ και με την ΑΕΠ και με οποιοδήποτε άλλο φορέα μπορεί να εκφράσει γνώμη. Να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, έτσι, και ο Δήμος, έτσι, και άλλοι φορείς. Και ο Τοπικός Σύλλογος, αν το δείχνετε. Και ο Τοπικός Σύλλογος, και έχετε ενημέρωση. Ενημέρωση και εισηγήσεις συγκεκριμένες. Δεν με ενδιαφέρει ο Πρωτζέκτος, με ενδιαφέρει αυτό. Πάμε την διαδικασία. Αν είχατε καλέσει τον Τοπικό Σύλλογο, θα είχατε μεγάλη ενημέρωση. Δεν τον κάνω. Πάμε τώρα στο θέμα. Πάμε σε θέμα. Δεν την κάλεσα εγώ. Πάμε σε θέμα. Ο πρόεδρος. Άλλο παρατήρησε. Άλλο λέω. Δεν θέλω να πω. Τους αποσυντονίζεις, τους καταλάβετε.
κρούδι. Να τα πω κάτι για τις καταγγελίες. Τα παίρνω για να καταλήξω στο αναδιοκαμείο. Για τις καταγγελίες. Δεν είναι μόνο εκείνη τη στιγμή που έρχονται και σας γράφουν και θα κάνεις, θα κάνετε... Δεν έπρεπε να έχουμε άδειες αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Σπιμέτσο, μετά, ας το πει, ας το πει, να τελειώσει. Και κάνουμε κουβέντα μετά, και κάνουμε κουβέντα μετά. Τώρα λέμε, τώρα λέμε. Τώρα λέμε, θα το λύσει. Θα το λύσει. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, αλλά θέλω να κάνω, έχω τρεις θέσεις παρατηρήσεις και θα πούμε και σε... Θα κάψω εγώ μέχρι το βράδυ, όσο φέρετε σε αυτούς. Λέω ότι οι καταγγελίες δεν είναι μόνο αυτές που λέτε για το ψευδίκα τα μήνες, γυρίζει πίσω και ψάχνουμε ποιος μας έκανε και αν το βρούμε αυτόν μας έκανε, δηλαδή τι θα κάνουμε, αν το βρούμε. Δεν έχει γίνει. Θα αναγκαστούμε να τον πιέσουμε κι εμείς με άλλο τρόπο, να τις αποσύρουμε μετά κλπ. Όλοι γνωρίζουν πώς γίνονται τα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι αυτό. Επίσης δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι καταγγελίες. Πλέον στο Δήμο, εγώ έχω ένα μήνα όντως που λέει ο Σούλας αντιδήμαρχος, έχω δει πάνω από 10 καταγγελίες, όχι καταγγελίες που έχουν φτάσει στον Υπουργείο Δημοσιοποίησης και ο Υπουργός ελέγχει υπαλλήλους. Άρα εκτός από το πλαίσιο το μνημονιακό των υπαλλήλων που όλοι τις κατακρίνουμε, και εγώ ιδιώτης είμαι, έτσι. Να κατέψω τους υπαλλήλους, αρχίσει να κάνουν τη δουλειά τους. Και μέλος του μνημονιακού. Ναι, και μέλος του μνημονιακού. Αρχίσει να κάνουν τη δουλειά τους. Και του τεχνικού και του. Και μόνο να κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν καταγγελίες από τον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης που σου λέει στον κύριο που το έκλεισε εκείνη τη στιγμή, δεν το έκλεισε ή δεν έκανε καλά τη δουλειά σου, τι έχει κάνει. Παίρνουν τα χαρτιά εδώ και 10 χρόνια. Που λειτουργεί αυτό το μαγαζί. Αλλά δεν είναι μόνο οι καταγγελίες, οι απευθείας με τον αστυνομικό κλπ. Αν κάποιο σε κυνηγήσει, θα σε τσεκάρει. Εγώ κάνω άλλη προσέγγιση στο θέμα. Δεν είναι μόνο εκείνη τη στιγμή στο πληρώ ένα πρόσωπο. Θα σε ελέγξει στο σύνολο της επιχείρησης. Προχωρώ. Η αλήθεια είναι. Εγώ θέλω μια άλλη αντιμετώπιση. Δηλαδή, στα πράγματα, μια κυρία που έφυγε εγώ. Στην εκπαίδευση, ακόμη και στο το πρόγραμμα που συζητήσετε λίγο, δηλαδή πήγαμε στο κλειστό. Θα τα πάρουμε, το όπως φύγει στην φάση, πώς θα τα πάρουμε, πώς θα αλείψει κανένας και όλα τι θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε στην αρχή της ηγεσίας αυτά που λέτε, δηλαδή πώς θα δουλέψουμε πιο σωστά, πώς θα εκπαιδευτούμε πιο σωστά, όχι πώς θα αλείψουμε τι λεφτά θα πάρουμε. Πώς θα γίνουμε. Τόπα, τόπα και με κατηγόρησε ο κύριος Κόκαλης. Τόπα. Εγώ κάνω δικιά μου ηγεσία. Δεν το λέω. Θα εσείς πρέπει... από την πλευρά σας πρέπει εγώ... να δείτε λίγο αυτά τα προβλήματα, να τους τα δίνετε τους ανθρώπους. Γιατί μέχρι τη στιγμή τα κάναμε μεσάζοντες. Δηλαδή όταν μιλάμε από αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουν άδειες αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι και να είπα εγώ, καλό θα είναι. Ήδη το κατάλαβα λίγο ότι πολλοί αυτοί όλοι θα πάρουν τηλέφωνο. Όταν όμως μιλάμε για τη δημοτική ευθύνη που τους αφήνει χωρίς άδειες αυτή τη στιγμή, με 43 ευρώ ή 33 ευρώ, αυτό το. Τι να ρωτήσουμε, αυτό πρώτα πρέπει να δούμε, το βασικό. Να μην είναι μηνύσιμο. Εγώ έχω κάνει δύο διακοπές με ένα θέμα που θα φτάσω στο τέλος. Και εγώ να κάνω μέχρι το βράδυ. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Ακόμα λέω και στο πρόγραμμα, έχουμε αντιμετώπιση. Α, κύριε Καλαβίσου. Ακόμα. Ναι, ακόμα. Είπατε κάτι άλλο που θα δώσω. Για τα χρήματα. Δεν είπα. Λέω και σε στυλ αντιμετώπιση λέω. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα εκπαιδεύσουν πραγματικά τους εργαζόμενους. Εγώ δεν μίλησα με τον κύριο. Εντάξει, Μαρία μου, συγγνώμη. Πραγματικά τους εργαζόμενους και πώς θα πάρουμε 100-200 ευρώ παραπάνω. Αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες των καταστημάτων μας. Έτσι. Λοιπόν, ευαισθησία για τα αμαία δεν άκουσα. Ευαισθησία τα μέρα να πείτε σε αυτό το δαμάκι ΔΕΙΑΡ και το παρκάρι που είναι εκεί πέρα. Και στο Δήμο που το δέχομαι. Εμείς και το κάνουμε σε μια αντιμετώπιση. Εμείς φαίνεται δηλαδή. Και το κάνουμε σε μια αντιμετώπιση. Το κάνουμε στο κάθε πάνω παράσκοπο. Δηλαδή, σωστά θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι. Καλά, αυτό είναι άλλο. Μαρία μου, μετά. Να τελειώσω λίγο τη δήμαρχη, να το απαντήσω εγώ που έχω τον φιλοξενό, είναι το δεσπότ. Όσο εγώ το κάνει, στην Ευρώπη είναι διαφορετικά πράγματα, ταξιδεύουμε στην Ευρώπη, συμμορφωνόμαστε, εδώ αργούμε, πηγαίνουμε σιγά σιγά, αλλά αργούμε, έτσι. Πρέπει να το... Παιδιά, αφήστε να μιλήσει ο άνθρωπος. Με συγχωρείτε, δεν κάνετε διάλογο, μιλάει ο μιλητής. Στο τέλος και μέσα να πείτε τι θέλετε. Θα κάτσουμε εδώ να κάνουμε διαλογική συζήτηση. Παρακαλώ. Ακόμα και σε αυτό πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Όχι πώς θα. Συμφωνώ. Λοιπόν, μουσική. Στη μουσική λοιπόν είναι μεγάλο θέμα. Δεν γίνεται έτσι με δύο κουβέντες και σε αυτό θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις και με νομοθεσία. Είναι, το είπατε εσείς, ότι είναι τα μαγαζιά και όχι για τη μουσική για όλα τα θέματα των καταστημάτων να έχουν. Είναι πολυδέδρα η νομοθεσία. Δεν είναι μόνο.
λέγεται ακόμα και ο κώδικας δήμων κοινοτήτων. Έτσι, λέγεται αστυνομικές διατάξεις, να μην προβληματιστικές διατάξεις. Δεν είναι μόνο νομοθεσία, είναι και αστυνομικές διατάξεις, είναι πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, η μέτρηση είναι ένα πράγμα και η μέθοδος που ο πρόεδρος να μετρήσει το 2 μέτρα από εκεί, στη διαγώνιο, με κλειστές πόρτες που κανένας μας δεν είναι κλειστές. Άρα, θέλω να το κάνει ληπτή οποιοδήποτε μαγαζί, κατάστημα δεν είναι εντάξει. Και οποιοδήποτε επιχείρηση, όχι μόνο κατάστημα, δεν είναι εντάξει. Άρα, με το να λειτουργήσει έτσι αστυνομικά, δεν λύνει το πρόβλημα. Όχι πως δεν πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση, έτσι. Αλλά δεν το λύνει το πρόβλημα. Να μετρήσουμε στα 2 μέτρα ή στα 2-5, στο 1-8, κλπ. Θέλει άλλο είδος αντιμετώπιση. Και τη δίνει αυτή την αντιμετώπιση. Δύο πράγματα. Η διατάξη αστυνομική. Δηλαδή, η αστυνομική διάταξη σου λέει: αν ενοχλείς, αν σου έρθουν 10 άτομα, θα σκοτήσεις το μαγαζί. Αν έρθει ένας σύλλογος, σε εσωτερικό κέντρο θα σκοτήσεις το μαγαζί. Γιατί ενοχλείς. Ας μην κάνεις καμία μέτρηση ποτέ. Δηλαδή, υπόκοπλε την λογικό, εσύ να παίζεις στα 70 δεσιμπέλ και να είσαι εντός νόμου και να ενοχλούνται 100 άτομα. Ποιος έχει δίκιο. Είσαι μέσα στον νόμο. Ποιος έχει δίκιο. Θα πούμε κατάλληλο. Τα 80 δεσιμπέλ, παιδιά. Συναδελφέ, και μετά και πάνω είναι ποινικό αδίκημα, έτσι. Είναι ποινικό. Ναι, και από το 40. Ναι, παιδιά, παιδιά Βαγγέλη, θα σου απαντήσω μετά, γιατί ήδη υπάρχει ο συνάδελφος της Ξάνθης, ο οποίος έχει επεξεργαστεί απόλυτα και για το ΡΥΠΟ και για την ΑΕΠΗ και θα φέρει καταπέλτες ζητήματα για να τελειώσει και αυτό το θέμα. Με τον, έτσι, είτε θέλουμε τουριστική ζώνη να χαρακτηριστούμε, προσωπικά σας δηλώ, κάντε μέχρι τη Λεωφόρου Ειρήνης τουριστική ζώνη. Δεν κατάλαβα. Κάντε την μέχρι Λεωφόρου Ειρήνης. Ναι. Κάντε πλακόστρωτο, μας ρωτήσατε. Με την καλή έννοια μιλάω. Δεν μας ρωτήσατε. Κάντε τη μέχρι εκεί να παίξουν και να σηκωθούν να φύγουν όσοι δεν θέλουν να κάτσουν μέσα στο κέντρο. Δεν μπορεί να νοικιάζουν ταυτόχρονα. Λοιπόν, έτσι. Μαγαζιά και μετά. Αλλά λέω. Επειδή. Να σε βοηθήσω. Αντιδήμαρχε, αντιδήμαρχε. Χαίρομαι για τις επισημάνσεις. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Χαίρομαι για τις επισημάνσεις. Εδώ εμείς, όπως είπες, φάνηκε συνδικαλιστικό, γιατί έχουμε το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο αυτή τη στιγμή των μελών μας που ανήκουν στα επιζητιστικά. Και μας τιμάει και εμβόλυμα. Αύριο φεύγουν, σας δηλώνω, για Αθήνα και πάνε Άργος. Και του ζήτησα κατ' εξαίρεση σήμερα να είναι στην Πρέβεζα και ήταν για εμάς στην Πρέβεζα. Από μέρες. Ρωτάω. Ακούσατε συνδικαλιστικά. Εδώ ήρθαμε να υποδείξουμε καλές πρακτικές στα μέλη μας, σύνομες, δεν θα πω εγώ νόμιμες, σύνομες, για να τους ξεπεράσουμε από κάποια βρόχια που είτε λέγονται αντικαπνιστικός, που είτε λέγονται IP, είτε λέγονται οποιαδήποτε διαδικασία. Επιτρέψτε μου ότι θα πούμε πράγματα που θα τους βοηθήσουμε. Εδώ σας θέλουμε στο πνεύμα που δεν σας είπα θα είμαστε παράνομοι, γι' αυτό και θέλω και στο δηλώσω ζητώ προσωπικά αλλά και θεσμικά, να σκύψετε πάνω και να μην είστε σίγουρα με την εφαρμογή που θέλετε. Μπορεί να είχαμε 1000 διαφάνειες. Εγώ θα ήθελα, Βαγγέλη, εδώ να έχω 3.000 επιχειρήσεις. Εγώ θα ήθελα να είχα 3.000 μέλη μας σήμερα. Που τους καίει. Πρόσεξε. Βαγγέλη, συνέχισε. Έπρεπε να ξεκινήσω από αυτό που τώρα, αλλά και κακώς δεν ξεκίνησε. Και το έχω γραμμένο, όπως θα δείτε. Έχει κανένας παράπονο η Δημοτική Αρχή. Πιστεύει δηλαδή ότι η Δημοτική Αρχή είναι αντιμέτωπη με τα καταστήματα. Δεν τι πιστεύει δηλαδή, έχει πειράξει καταστήματα η Δημοτική Αρχή, θα κυνηγάει, δεν θέλει να τα βοηθήσει. Για κανένα Δήμο δεν θα πούμε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εγώ εσέ επειδή κυκλοφορούμε, μην ενθύσω το επειδή κυκλοφορούμε, το αντίθετο ακούω. Ότι η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή, που είναι 5 χρόνια τώρα, δεν πειράζει κανένα μαγαζί. Εγώ αυτό ξέρω. Κατά ανάγκη δεν είναι και σωστό. Εκεί το γιατί ο ανταγωνισμός κατά ανάγκη δεν είναι και σωστό. Ωραία. Πάντως είναι ένα δεδομένο αυτό, έτσι. Έτσι. Και με... Λοιπόν, όλα αυτά που είπατε, τα τραπέζο καθίσματα, να πω και το λόγιο λεφτό, κάνουμε ότι κομμάτια θέλουμε. Και αυτό θέλει τεκμηρίωση, έτσι. Θέλει τεκμηρίωση και αυτό είναι μια κουβέντα, μια διαβούλευση που είναι και της εποχής η κουβέντα. Θέλει μια διαβούλευση όλοι να συνηθούν και άλλοι φορείς να συνηθούν όλοι μαζί. Οι σύλλογοι, έτσι, και άλλοι φορείς που εμπλέκονται. Βεβαίως. Αλλά και οι σύλλογοι θέλουν μια διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας και συλλογικής. Γιατί πρέπει να γίνουν όντως ρυθμιστικά, κανονιστικά πλαίσια. Πώς πρέπει να δουλεύουν όλα τα καταστήματα και έχουν μεταξύματα, οι διελεύσεις στην πόλη κλπ. Και οι τροφοδοσίες και πολλά άλλα πράγματα. Θέλει ρυθμιστικό, θέλει κανονιστικό, θέλει ρυθμιστικό. Και η αλήθεια. Και γίνεται τα πάντα. Και στην αντίληψη πάντα. Άρα αυτό θέλει μια διαβούλευση. Ίσως δεν είναι κατάλληλη εποχή αυτή τη στιγμή, στην έναρξη της σεζόν, να αρχίσουμε να ξεσκώσουμε τον κόσμο. Ίσως δεν είναι, λέω. Καλύτερα, εγώ πιστεύω, δεν θα ζωγόνω, εγώ πιστεύω δεν είναι αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να το. Λέω την προσωπική μου γνώμη, δεν εκφράζω τώρα την Δημοτική Αρχή. Να μην σου πει. Θα σα πω προσεκτικά, θα πω την γνώμη.
θυμάσαι του εισαγγελέα που πέρασε το Βασίλειο. Ρε ζωή να τελειώσει κανένα. Ρε παιδιά, η προπόθεση είναι να δώσει το Δημαρχείο άδειε. Δεν είναι δήμαρχο. Δεν είναι δήμαρχο. Δεν είναι δήμαρχο. Τι να λέω. Τι να σου πει τώρα, τι να δώσει άδεια που πέρασε. Είπα εγώ για άδεια, συγγνώμη, θα σκώσει εγώ τον τόνο. Δεν με αφήνει να μιλήσω δηλαδή. Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Λέω. Τι είπα, δεν είπα για άδειε, εγώ δεν μίλησα. Λέω όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε πρέπει να μαζευτούμε να κουβεντιάσουμε πολύ. Συμφωνούμε. Ναι. Να κουβεντιάζουμε, γιατί κουβεντιάζουμε μεταξύ μας. Ναι. Λέω να κουβεντιάζουμε πολύ. Και αυτό επειδή ρυθμιστικό δεν είναι μόνο τα προϋποθέσματα. Είναι το ένα καποστό το ρυθμιστικό. Τα τέταρτο ζωγραφίσματα. Πρέπει να κουβεντιάσουμε συνολικά θέματα. Ίσως να τα ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα τώρα δεν είναι πρέπον. Αυτό λέω. Μπορούμε να το δούμε σε δύο μήνες. Ωραία. Αυτό λέω. Έτσι να ξεκινήσουμε να το δούμε σε δύο μήνες. Τώρα τα τραπεζοκαθίσματα έχουν σχέση με τις αδειοδοτήσεις, έτσι. Ζήτησε κάποιος συγκεκριμένη άδεια και δεν του δόθηκε ή δεν πήρε απάντηση. Όχι. Όχι. Καταθέσαμε. Εγώ σα δίνω μια υπόσχεση ότι θα το κοιτάξουμε από αύριο το πρωί. Εγώ προσωπικά, ω ποιότητα ζωή, ω ρυθμιστικό. Εγώ θα ήθελα να μην ανοίξει τώρα με την έννοια του γενικότερου, όχι τραπεζοκαθίσματο, το ρυθμιστικό. Λέω ότι θα σταθούμε στη σεζόν. Πρώτα απ' όλα, από Σεπτέμβρη. Αν ανοίξει, αλλά περνάει η αστυνομία όμω και. Μπράβο. Εάν προκύπτει τέτοιο θέμα έκτακτο. Εάν προκύπτει τέτοιο θέμα έκτακτο. Όχι, αν σου μιλήσω. Αν προκύπτει τέτοιο θέμα έκτακτο, το παγιδεύει να ρίξει. Αν προκύπτει τέτοιο έκτακτο, θα αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί. Πριν μια ώρα που είπε ο Βαγγέλη, που είπε ο αστυνομικός από τον πυροβολικό που έκανε στη Μαρία, ότι την άλλη εβδομάδα θα βγούμε, μου λέει, γιατί θα το πω. Ωραία. Ζωή, ζωή. Βαγγέλη, τελείωσε. Σπύρο. Μισό λεπτό, μα κάλεσε ο εισαγγελέα προχθέ. Ναι, ρε παιδί. Έβαλε σε προπόθεση, είπε στον Κοσμάτο Κορονέο, που ήταν από το Δημαρχείο εκπρόσωπο, ότι για να μπορούν να εκπαιδιάζουν οι πρώτοι να βγάλουν το Δημαρχείο άδειε στον κόσμο. Και σήμερα είμαστε εδώ. Ακριβώς μια εβδομάδα μετά είμαστε εδώ. Εδώ, αλλά πριν μισή ώρα και όλοι είμαστε με τη ναι, είπε θα το λύσει τώρα, ρε Μίτσο. Είπαμε θα το λύσει. Ο άνθρωπος θα πατήσει όλους. Θέλουμε όμως να τονίσουμε το ότι πέρυσι πληρωθήκαν τα χρήματα και άδειες δεν εκδοθήκαν. Εγώ πήρωσα 600 ευρώ και άδεια δεν πήρα στα χέρια. Ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος. Δεν πήραμε άδειε. Παιδιά, μας θυμάει, Μίτσο όμως συμφωνώ, αλλά μας θυμάει ότι είναι σήμερα εδώ, τα άκουσε όλα, εγώ πιστεύω ότι είναι ευέλικτος και ταχύτατος, θα μας απαντήσει. Σπύρο. Μίτσο, είχε Σπύρος, ένα λεπτό Σπύρο. Σπύρο. Μίτσο, πες το. Βαγγέλη, μπορώ να πω κάτι. Ξέρετε ότι το ιστορικό κέντρο αυτή, οι πεζόδρομοι που έχουμε πει στα μαγαζιά μας, ουσιαστικά δεν είναι πεζόδρομοι, στο υπεβοδέ είναι δρόμο. Ο Δήμος πατάει σε αυτό το πράγμα τώρα ότι εγώ δεν έχω αρμοδιότητα πάνω σε αυτό το πράγμα και στέλνει όλο το πράγμα στην αστυνομία. Η αστυνομία πατάει αρνητικά. Δηλαδή, εμείς μπορούμε αυτή τη στιγμή κάλλιστα να καταθέσουμε αγωγή στο Δήμο και να διεκδικήσουμε τα λεφτά που έχουμε πληρώσει τόσα χρόνια ως παράνομη. Ως παράνομη η άδεια. Εσύ ξέρεις ότι είναι δρόμος και δεν είναι πεζόδρομος. Να μιλήσω λίγο τώρα για το πεζόδρομο. Είναι ξεχωριστή ο Δήμος, Μαρία. Είναι ξεχωριστή ο Δήμος. Ένα λεπτό, κύριο Κόκαλη. Ένα λεπτό. Σπύρο, τώρα σε διακόπτω. Επειδή δεν είμαστε όλοι από την πρέβεζα. Και πρέπει να ακούσουμε λίγο του κυρίου που είναι φιλοξενούμενοι συνάδελφοι. Κάνει διαφορά. Πάνω σε αυτό, να ακούσουμε κι εμείς, γιατί εμείς έχουμε να πάμε και πιο μακριά. Να σου πω, σε πιο κοντά. Γι' αυτό ακούω αυτά. Κανένα πρόβλημα δεν είναι με τη δημοτική αρχή. Πριν όμω η δημοτική αρχή αυτή δεν φώναξε το σύλλογο εστιατόρων. Που έχει τα τραπεζοκαθίσματα 35 χρόνια στην πλάτη της. Και έρχεται ο Βαγγέλης τώρα, εγώ θα πω μπράβο. Εκτός από το δημιουργικό ταμείο. Και που παραβρίσκεται το λεφτά. Μεγάλη μαγιά. Και έχει ένα μήνα. Είμαι σίγουρος εκ των προτέρων του λέω θα λυθούν τα τραπεζοκαθίσματα. Αλλά επειδή είστε από μακριά, να ξέρετε ότι αν συμβεί, θα δώσουμε τώρα τη λύση. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς. Γιατί δεν θα είχαμε. Είμαι σίγουρος εγώ το Βαγγέλη. Όπως είπε ο κύριος πριν, ότι από κάτι έχουμε να πάρουμε άδεια. Γιατί αν το είχαμε κουβεντιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και 3 χρόνια, θα είχε λυθεί το θέμα. Γιατί οι αποφάσεις σε αυτή την πόλη δεν θα παίρνονται για ένα και για δύο. Αυτό είναι κύριε που πρέπει να γίνει. Όποιος δεν τους παίρνει, θα πληρώνει το τίμημα. Όποιος τους παίρνει, θα γίνει. Αυτό δεν έκανε η Δημοτική Αρχή που ήταν προς τα 3 χρόνια. Ο φίλος μου Βαγγέλης θα βγάλει φίλοι. Είναι σίγουρο, αλλά θα το κάνει την τρύπα. Θα προσπαθήσω να δουλέψω. Εντάξει. Και μόνο που βρίσκεται επειδή, εδώ, συνάδελφοι, αν υπάρχει κάποια ερώτηση ειλικρινά στην πρόεδρο,
και στον αγαπητό μας συνάδελφο κάποια ερώτηση, γιατί εμείς να σας πω ότι έχουμε, μόλις φύγετε εσείς, εμείς έχουμε συνεδρία της Διοικητικής Επιτροπής. Καταλαβαίνετε, και για την ιστορία, και για την ιστορία, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και σήμερα εμείς θα δουλεύουμε επειδή θέλουμε. Ωραία. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από τους άλλους συναδέλφους, όχι από τους μακρινούς. Ό,τι θέλετε. Υπόσχομαι και στον κύριο αντιδήμαρχο θα κατεβούμε με νομικό τμήμα. Τώρα, επειδή είμαι τυχερός από δύο φοιτητικά, ό,τι προτζέκτορα θέλει σου κάνω. Αλλά πώς λύνεται το θέμα των τροφοδοτημάτων εν συντομία. Αν υπάρχει και πολιτική βούληση, μειώνουμε τις τιμές. Αν υπάρχει πιστούμε να μπαίνουμε στη διαδικασία δόσεων χωρίς προστάντζες που λέμε εμείς τα τρίκαλα. Και πάμε για άδειες. Μα δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πρόβλημα έχουν μερικοί με τις γειτονές. Αυτά τώρα μας λέτε. Αυτά τώρα μας λέτε. Έλα σε εμάς εσείς. Αυτά είναι.